Για τη συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ σήμερα και σε φέτος στο συνέδριο του Δυτικά Επιχειρήν και γενικότερα τη τακτική του για την περιφερειακή ανάπτυξη και ειδικότερα στη Δυτική Ελλάδα. Ο ΔΕΣΦΑ με μεγάλη χαρά συμμετέχει ξανά στο Δυτικά Επιχειρήν. Είναι μια σειρά από επενδύσεις που κάνουμε για την περιοχή προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το κρίσιμο θέμα της ενέργειας. Αυτά είναι έργα τα οποία θα δημιουργήσουν ανταγωνιστικότητα για τα επόμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι και ο αγωγός ο οποίος πηγαίνει στην Πάτρα, ο οποίος περιμένουμε να τελειώσει σε 4-5 χρόνια. Αλλά το σημαντικό τώρα είναι ότι κάνουμε την ανάπτυξη για να μπορούν να έρθουν τα βιτία LNG σε όλα τα μη διασυνδεμένα μέρη. Άρα ακόμα και περιοχές που δεν έχουν σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο, το οποίο θα δίνει άλλο ένα εναλλακτικό καύσιμο που θα βοηθάει στη διατήρηση χαμηλότερων τιμών ενέργειας. Αυτό θα κάνει και πιο ανταγωνιστικές τις βιομηχανίες, αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό για τα νοικοκυριά, που θα μπορούν να έχουν ενεργειακή λύση διαφορετική από αυτές που παρέχονται μέχρι τώρα. Μιας και μιλάμε για επιχειρηματικότητα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μπατάρει ενεργειακά και επιχειρηματικά η Ελλάδα ανατολικά. Δυστυχώς, στη Δυτική Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια υπολείπονταν. Αυτό το κενό θα καλυφθεί? Αυτή τη στιγμή γίνονται μεγάλα έργα στο σύνολο της Ελλάδας. Το FSU γίνεται αυτή τη στιγμή και στην Αλεξανδρούπολη και υπάρχουν σχέδια για άλλα 2-3 τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα. Αυτό θα κάνει την Ελλάδα μια πύλη υγροποιημένου φυσικού αέριου για όλα τα Βαλκάνια. Και γιατί? Άρα βλέπουμε πως μια ενεργειακή λύση θα είναι στο κέντρο η Ελλάδα, το οποίο θα βοηθάει και όλα τα Βαλκάνια. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές για μας θα πρέπει να είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές στο μέλλον. Άμεσες λύσεις στον χώρο των υποδομών είναι δύσκολο. Πρέπει να προνοούμε για το μέλλον και αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι χτίζουμε για να μπορούμε να μην ξαναβρεθούμε πάλι σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα επισπεύδονται όλα τα πράγματα αυτά και από την κρίση στην Ουκρανία, έτσι, και τον πόλεμο. Δημιουργούν νέα δεδομένα αυτές οι καταστάσεις. Οι καταστάσεις που βλέπουμε είναι πρωτόγνωρες. Ο ΔΕΣΦΑ, η μεγάλη του ανησυχία είναι τι μπορεί να κάνει για να είμαστε έτοιμοι αυτό το χειμώνα. Πράγματα όσο πιο άμεσα γίνεται και να χτίζουμε μετά για να υπάρχουν υποδομές και να μην ξαναβρεθούμε σε μια παρόμοια κατάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ.